Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Σας καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Fit Me Up. Είμαι η Αθηνά Κλίμη. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια. Πιο καλοκαιρινές από ποτέ, με πάρα πολύ διάθεση και φυσικά μοιράζουμε και δώρα εδώ πέρα στο MAD TV. Μοιράζουμε δώρα, εννοείται, δεν σταματάνε τα δώρα. Το καλοκαίρι λοιπόν και το MAD κρύβονται δώρα παντού. Το Παντού Up επέστρεψε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Πολύ ωραία. Και επέστρεψε με μια πραγματικά υπέροχη διαδικασία, μοναδική διαδραστική εμπειρία σε συνεργασία με το MAD. Τι έχουν να κάνουνε. Πού θα μας πάει, Θα σας πάω ταξίδι, πού όμως. Πού θα μας πάει. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Ιουλίου μπαίνετε στο MAD TV, σκανάρετε το QR code που θα βρείτε στην οθόνη σας και σε πάω στη μοναδική Βουδαπέστη. Είτε κερδίζεις άλλα πλούσια δώρα, είτε πόντους παντού. Εντάξει, νομίζω ότι θέλω να φύγω τώρα. Βουδαπέστη. Παντού μπορείς να μου πας Βουδαπέστη έτσι κι αλλιώς. Βιργινία, δεν μπορεί να σε πάει εσένα, θα πάει τους τηλεθεατές μας. Και τι πρέπει να κάνουνε. Πρέπει να σκανάρουνε και να κερδίσουνε. Να κερδίσουνε, τίποτα. Γιατί όταν σκανάρεις, κερδίζεις, όπως είπες και εσύ. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι στο MAD TV τώρα. Δεν ξέρετε, μπορεί να εμφανιστεί εδώ, στα κοντά. Καλά τα πάμε. Τα πες τέλεια και φυσικά μένουν και συντονισμένοι στα social μας. Πες το ποιηματάκι σου το αγαπημένο. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Mad.gr. Mad.gr για πολλά σουζουδάκια και Mad TV Greece στο YouTube, προκειμένου να βλέπετε όλες τις εκπομπές σε επανάληψη, γιατί ξέρω ότι μέσα στο καλοκαίρι σας αυτό θέλετε να κάνετε. Και TikTok το είπα, θα το πω τώρα. Το πω. Δεν το είπε. Λοιπόν. Είσαι και TikToker τρομάρα σου. Πάμε στα δικά μας τώρα. Τι είμαι. Ήξερες ότι Sports Edition και εσύ ήξερες, Βιργινία, ότι η Liberty Barros μπήκε στο ρεκόρ Guinness γιατί κατάφερε να σπάσει άλλο ένα ρεκόρ ελαστικότητας κάνοντας 42 σπαγκάτου, Χριστέ μου, μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Δηλαδή τι έκανε, έπεφτε, ανέβαινε, θα μου πέσει και το μπλουζάκι. Μη σου πέσει το μπλουζάκι, πάμε σε break, μην της πέσει το μπλουζάκι, γιατί σε λίγο θα πέσω κι εγώ εδώ κάτω. Φύγαμε. Είμαστε και πάλι μαζί σας και Αθηνά, δεν θα σε πάω σε μία από τις αγαπημένες σου ενότητες, τουλάχιστον ακόμα. Θα γιατί με πάω σε κάτι μουσικό, γουστάρω φουλ, θέλω. Θα σε πάω σε κάτι μουσικό, γιατί ένα από τα must see shows του φετινού καλοκαιριού είναι αυτό, τον Duran Duran. Το κορυφαίο pop group της Μεγάλης Βρετανίας με τον πρωτοποριακό ήχο και ύφος έρχεται στο Release Athens 2024 στις 18 Ιουλίου, στα γενέθλια του αγοριού μου, για να παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό show γεμάτο με τις αμέτρητες επιτυχίες τους, όπως τα Wild Boys Reflex, Come Undone, A View to a Kill και πολλά άλλα. Χορηγή επικοινωνίας, MAD και MAD Radio 106,2. Τον έχω τον Πάρη για να ακούει Duran Duran. Μπορείς να του κάνεις ένα τέτοιο δώρο. Ο Πάρης είναι καλλιτεχνική φύση, ακούει σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν. Και το βάζω το σχεδόν, γιατί υπάρχουν και κάποια που δεν ακούει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Έχουμε Do It Like a Star. Και έχουμε την Αλέξα Ντέμι. Μπορεί να την έχεις δει στο Euphoria, που εκεί έχει ξεχωρίσει. Και έλεγα, σαν πιο μοιάζει. Είναι, θα στη δείξω μετά στο break ωραία. Σου έρθει η εικόνα. Είναι η πιο χαρακτηριστική φιγούρα για μένα από το Euphoria. Μελαχρινή και σίγουρα στο TikTok έχει ένα υφάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να τη δείξεις. Τώρα μου διαφεύγει η Αλέξα. Επίσης, θα δούμε πώς διατηρεί το σώμα που διατηρεί. Γιατί αυτό κάνουμε στο Do It Like a Star. Έχει πολύ ωραίο σώμα. Την κάνω πολύ εικόνα. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Η Αλέξα λοιπόν λατρεύει τη γιόγκα και την κούλυμβηση. Γεια σου, βρε φίλε, να Αλέξα. Μέσα στη μέρα της προσπαθεί να πηγαίνει για περπάτημα jogging για τουλάχιστον 20 λεπτά. Περπάτημα ή jogging, όχι και τα δύο. Κάθε μέρα σχεδόν. Από το καθημερινό της workout δεν λείπει το σκηνάκι, τα burpees, τα squats, τα bicycle scrunches και τα planks κάνοντας 3 set των 25 επαναλήψεων. Αμάν βρε κορίτσι ζεστάθηκες, μου, μόνο στην κολύμβηση τα βρήκαμε. Ζεστάθηκα, κουράστηκα, θα πάω σε break γιατί θα έρθει μια καλεσμένη που μάλλον εμείς θα την κουράσουμε την έτσι όπως το βλέπω. Πήγαμε.
Είμαστε και πάλι μαζί σας και Αθηνά σήμερα έχουμε μία καλεσμένη που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δυο μας. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός, δηλωμένη πολύ Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία ομάδα. Εγώ κρατάω μία πιο έτσι, αντικειμενική στάση λόγω της αθλητικής δημοσιογραφίας που θέλω τέλος πάντων να κάνω στη ζωή μου και πρέπει να είμαι πιο αντικειμενική. Και πολύ καλά κάνεις. Αλλά μου αρέσει πολύ το μπάσκετ, οπότε χωρίς πολλά πολλά θα υποδεχτούμε εδώ πέρα τη Διονυσία Αλεξανδρή για να μας πει τα πάντα. Καλώς ήρθες, Διονυσία, στο Feed Me Up. Καλώς σας βρήκα. Για... Συγχαρητήρια για την ομάδα που επιλέγεις. Ευχαριστώ. Θα μου βρεις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. να πούμε. Εισιτηριάκι. Εννοείται. Για όποιον δεν κατάλαβε, η Διονυσία είναι μπασκετμπολίστρια του Παναθηναϊκού. Που ο Παναθηναϊκός φέτος, εντάξει, είπαμε, εγώ είμαι αντικειμενική, τα σάρωσε όλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο, αν έχετε ηρεμήσει καθόλου, πώς είστε, εσύ πώς είσαι. Ναι, εντάξει, έχουμε κάνει κάποια παύση από τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Προσωπικά εγώ έκανα μια στροφή λίγο, ασχολήθηκα με το 3x3 αυτό το καλοκαίρι. Α. Ναι, ταξίδεψα πολύ, ήμουν με την ίδια ομάδα 3x3. Είναι κάτι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, αλλά το απίλαυσα στο τέρμα. Παρένθεση, ξέρω ότι θες να ρωτήσεις. Ήσουν και στη Σύρο τώρα. Όχι, δεν πήγα στη Σύρο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Συνέχισε. Δεν μπορώ με τη Βιργινία, πεθαίνω. Είναι ενημερωμένη για όλα τα αθλητικά events και πολύ καλά κάνει. Είδαμε εκεί πέρα, είδαμε κόσμο πολύ. Να μείνουμε τώρα στα δικά μας. Εσύ, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τον μπάσκετ? Ήταν το κλασικό το ότι η μαμά και ο μπαμπάς πάνε το παιδί τους να ασχοληθούν με ένα άθλημα? Έγινε λίγο μεταγενέστερα? Πώς προέκυψε σε πορεία σου? Τελείως τυχαία. Η αδερφή μου έπαιζε μπάσκετ. Εγώ ήμουν ένα παιδί το οποίο ήμουν από δέντρο σε δέντρο. Δεν με έκανανε καλά, είχα πάρα πολύ ενέργεια, οπότε ακολούθησα την αδερφή μου αναγκαστικά, γιατί στο σπίτι έκανα πολύ φασαρία. αλλά αμέσως η αγάπη την είχα, δηλαδή, εν τέλει την αγάπη. Στην αρχή μου άρεσε πιο πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά με τον πήγα στο μπάσκετ με κέρδισε αμέσως. Λοιπόν, όταν πρώτο ξεκίνησες, φανταζόσουν ότι θα φτάσεις στο επίπεδο που είσαι τώρα? Και επειδή ο πρωτοαθλητισμός, εγώ το λέω, το ξαναλέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου σε αυτή την εκπομπή, έχει πάρα πολλές θυσίες και λίγες χαρές. Τι ήταν αυτό που σε εγωίτευσε και σε κράτησε και σε έφτασε σε αυτό το επίπεδο? Σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανα στο επίπεδο που είμαι τώρα. Καθώς έχω κάνει και μία παύση στην καριέρα μου, δηλαδή ενώ είχα ξεκινήσει πολύ δυναμικά ως ταλέντο, σε μικρές ηλικίες και αυτά, είχα ένα προσωπικό έτσι, πρόβλημα, στο πούμε, και για κάποια χρόνια απήχα. Εκεί γύρω στα 25 με 26 είπα θα το πάω όσο με πάει. Όπως σου είπα, δεν το σκέφτηκα, πήγαινα βήμα-βήμα. Είμαι ένας πεισματάρης άνθρωπος, βάζω στόχους και ο κόσμος να χαλάσει πρέπει να τους πετύχω. Οπότε, βήμα-βήμα. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά εσύ μας περνάς τώρα και ένα μήνυμα, το ότι η ηλικία δεν έχει κανένα νόημα, γιατί περισσότεροι λένε ότι πρωταθλητισμό μπορείς να κάνεις μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία και εσύ αυτό το πράγμα το εξέλιξες και μάλιστα είσαι και στην εθνική. Πώς είναι να αγωνίσαι με το εθνόσημο? Σε ευχαριστώ για την πάσα που μου δίνεις, ενώ αυτό που, το μήνυμα μάλλον που έλαβες. Ναι. Η αλήθεια είναι πως θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί πραγματικά δεν έχει ηλικία. Εντάξει, δεν θα πω τώρα ότι αν κάποιος 70 χρονών θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, εντάξει, προφανώς δεν γίνεται. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντική η ηλικία όσο άλλα πράγματα που πρέπει να έχει στο χαρακτήρα σου, όπως είναι το να έχεις όρεξη να δουλέψεις, το να μην απογοητεύεσαι, το να προσπαθείς κάθε μέρα να κερδίσεις και κάτι. Εντάξει, με το εθνόσημο είναι κάτι μαγικό να αγωνίζεσαι. Πιστεύω ότι ο στόχος, ο απότερος στόχος κάθε αθλητή σε οποιοδήποτε άθλημα είναι να παίξει στην εθνική του ομάδα. Ανατριχιάζεις κάθε φορά που ακούς τον εθνικό ύμνο. Είσαι από τους εκλεκτούς της χώρας σου, οπότε μόνο τιμή. Έχεις αγωνιστεί γενικά για πολύ μεγάλες ομάδες και φαντάζομαι αυτό ήταν κάτι το οποίο ήρθε με πάρα πολύ δουλειά. Εγώ όμως θέλω να σταθώ κάπου αλλού. Μου έδωσες την εντύπωση και δεν γίνεται να αφήσω αυτή την εντύπωση να πέσει κάτω, ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η ομάδα της καρδιάς σου είναι ο Παναθηναϊκός και από την αντίδρασή σου προς την Αθηνά που σου είπε ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί Παναθηναϊκός και γιατί η ομάδα της καρδιάς σου και αυτή που σε κέρδισε ήταν ο Παναθηναϊκός? Εντάξει, από μικρό παιδί είμαι Παναθηναϊκός, δεν το έχω κρύψει και ποτέ άλλωστε.
Και όταν έπαιζα για τον Ολυμπιακό, πάλι. Εντάξει, το έλεγα, δεν το έκρυβα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι όταν έπαιζα για τον Ολυμπιακό, δεν ήθελα να κερδίσω τον Παναθηναϊκό. Έτσι, αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα. Αλλά προσωπικά, αν με ρωτάς, καθώς κιόλας ο κόσμος του Παναθηναϊκού στηρίζει πάρα πολύ τον εραστέχνη, τις γυναίκες, δηλαδή το γήπεδο με οποιονδήποτε παίζουμε είναι πάντα γεμάτο. Τα απολαμβάνω πιο πολύ, να είμαι ειλικρινής. Εγώ την καταλαβαίνω. Δεν θα παίξω ποτέ βόλι στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν πειράζει. Στο εύχομαι. Έχουμε αποσυρθεί πολύ καιρό τώρα. Έχουμε πάει στο beach. Τέλος πάντων, για να μείνουμε στα δικά σου, θα έλεγες ότι αυτή η μεταγραφή που είχες κάνει ήταν το highlight της καριέρας σου ή είναι κάποιο άλλο που δεν μας έχεις πει ακόμα και θα μας το πεις? Highlight της καριέρας μου. Εντάξει, σίγουρα ήταν μεγάλη απόφαση να πας από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Αυτό το βήμα δεν είναι ποτέ εύκολο για κανέναν παίχτη σε οποιοδήποτε άθλημα. Το highlight της καριέρας μου. Μπορεί να είναι και ένας αγώνας, όχι μόνο μία μεταγραφή. Εντάξει, θα πω πρώτος χρόνος στο Παναθηναϊκό που παίζουμε πρώτο παιχνίδι μέσα στο ΣΕΦ για την κατάκτηση του κυπέλλου τέλος πάντων και βάζω ένα κομβικό τρίποντο και κάπως έτσι κερδίσαμε το παιχνίδι. Ήταν σημαντικό. Προανέφερα ότι πρωταθλητισμός σημαίνει πάρα πολλές θυσίες και κάποιες χαρές. Ισχύει αυτό για σένα, έχεις περάσει δύσκολες στιγμές μέσα στα γήπεδα, πέραν από την περίοδο που μας είπες ότι απήχες έτσι κι αλλιώς. Μιλάω καθαρά μέσα στα γήπεδα και ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή που είχες? Εντάξει, 100% ο πρωταθλητισμός, ωραία τα παλαμάκια, τα κύπελα, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά έχει απίστευτες θυσίες που δεν καταλαβαίνουμε κιόλας σε ψυχολογικό επίπεδο. Σίγουρα έχω κάνει πάρα πολλές θυσίες που δεν τις εκλάμβανα ως θυσίες. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα, θυμάμαι να πάω διακοπές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, οι πρώτες μου διακοπές ήταν στα 23 μου, γιατί είχαμε όλο αγώνες ή προπονήσεις. Αυτό λέει πάρα πολλά. Ναι. Ναι. Εντάξει, βέβαια το καταλαβαίνω, αλλά ναι. Με αυτά τα δεδομένα και με το ότι γενικότερα ο αθλητισμός στην Ελλάδα έχουμε και αρκετές αστοχίες, να το πούμε έτσι, θα κυνηγούσε μια καριέρα στο εξωτερικό? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα κάποιες προτάσεις και σε μικρότερη ηλικία φοβήθηκα πάρα πολύ να το κάνω. Ζηλεύω και καμαρώνω τα παιδιά που το κάνουν πλέον. Αν ήμουν σε μικρότερη ηλικία θα το έκανα σίγουρα. Βέβαια, όταν εγώ είχα τις προτάσεις δεν ήταν και τόσο εύκολο, γιατί τώρα, ας πούμε, το Instagram, το Facebook και αυτά, είσαι πολύ, πολύ κοντά με τους ανθρώπους του δικού σου. Παρ' όλα αυτά, ο λόγος είναι ότι φοβήθηκα ξεκάθαρα. Τώρα το καλοκαίρι ήθελα να παίξω εξωτερικό, απλά με το 3x3 έμεινε πίσω αυτό το όνειρο. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις δύο do's και δύο don'ts για μια πετυχημένη μπασκετική καριέρα. Ωραία. Στα do's θα βάλω σκληρή δουλειά και πειθαρχία. Στα don'ts θα βάλω να μην συγκρινόμαστε με κανέναν και να μην απογοητευόμαστε. Ερώτηση κρίσεως. Πριν μας πεις για τους αθλητικούς στόχους, κάτι πολύ γρήγορο. Βλέπεις το γυναικείο μπάσκετ να έχει αποκτήσει την απήχηση που του αξίζει την Ελλάδα? Θα σου πω, στα λόγια ακούω ότι είναι. Μάλιστα θα φέρουμε και το Ευρωμπάσκετ το 25 στη χώρα μας, που είναι κάτι, νομίζω, η τελευταία μας ελπίδα το να φέρουμε καινούργια παιδιά στο γήπεδο. Ακούω ότι προσπαθούν να το προβάλλουν. Ότι έχει ανέβει. Να σας είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει στην πράξη. Τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, αλλά προσωπικά δεν έχω δει κάτι τα τελευταία χρόνια που να... Ναι. Θλιβερό θα πω εγώ. Το λέω κάθε φορά όταν βλέπω ότι δεν υπάρχει στήριξη που αρμόζει τέλος πάντων σε αθλητές και αθλήτριες. Η δική σου επόμενη αγωνιστική στόχη ποιοι είναι? Εντάξει, είμαι στο Παναθηναϊκό. Σίγουρα πάντα η στόχη είναι υψηλή, το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Να είμαι υγιής πάνω απ' όλα, όλοι μας δηλαδή, και να προσπαθήσω να τα απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ. Το κρατάμε αυτό και θα πάμε σε ένα σύντομο break, γιατί μετά θα απολαύσεις σίγουρα απολαυστικές στιγμές, γιατί έχουμε Challenge O'Clock.
Είμαστε και πάλι κοντά σας και χωρίς πολλά-πολλά πάμε για Challenge O'Clock. Ξεκινάμε, συμπληρώνεις τη φράση, ξεκινάμε μάλλον εμείς τη φράση, εσύ τη συμπληρώνεις, αλλά θέλουμε να είσαι γρήγορη, αυθόρμητη και ειλικρινής όπως λέω πάντα. Δεν είμαι προετοιμασμένη, αλλά πάμε, ναι. Αυτό είναι όλο το νόημα, okay. Δεν θέλουμε να είσαι προετοιμασμένη. Πάμε, ένα αστείο ή άβολο σκηνικό που μου συνέβη σε αγώνα ή προπόνηση ήταν... Αχ, ένα αστείο σκηνικό. Πρέπει να είναι γρήγορο, Ναι. Το πιο άβολο. Το πιο άβολο. Σκέφτηκε το σορτσάκι, δεν ξέρω. Έχω ξεχάσει την εμφάνιση στο κάτω μέρος. Φοράω φόρμα, πάω να τη βγάλω και δεν φορούσα εμφάνιση. Τέλειο. Μικρή ηλικία, να σημειωθεί. Ένας αγώνας μου που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι. Να σου πω την αλήθεια που είχαμε βγει τέταρτη στον κόσμο με το σχολείο. Τα νιάτα μου. Είδες στα σχολικά κάτι που μπορεί να με εξοργήσει την ώρα που αγωνίζομαι είναι. Να δείξει ασέβεια κάποιος αθλητής, είτε αντίπαλος είτε συμπαίκτης. Ένας αγώνας μπάσκετ του εξωτερικού που θα ήθελα πολύ να είχα δει από κοντά είναι. Αχ, τους τελικούς του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το γούρι μου στους αγώνες είναι. Φοράω το ίδιο σόρουχο. Το έκανα στις Πανελλήνιες. Λοιπόν, το έκανα και εγώ στους αγώνες. Να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο ότι επειδή πολλοί μπορεί να μπερδεύονται, υπάρχει ένα διάστημα μεταξύ των αγώνων. Τα πλένουμε. Δεν είναι ότι δεν τα πλένουμε. Και στις Πανελλήνιες, να σημειωθεί και αυτό. Λοιπόν, Διονυσία μου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Και ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Και ελπίζουμε να πέρασες καλά. Ευχόμαστε να πάτε πάρα πολύ καλά με τον Παναθηναϊκό, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και σε ευχαριστούμε όπως είπα πάρα πολύ και να πετύχεις και όλους τους στόχους. Αυτό λοιπόν ήταν το Fit Me Up για σήμερα, αυτή ήταν και η Διονυσία Αλεξανδρή και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!